Φίλοι του Game Ojar, καλησπέρα και καλό μήνα. Βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού και οι κυκλοφορίες έχουν αραιώσει λίγο. Παρ' όλα αυτά έχουμε μερικές καλές και ωραίες, τις οποίες θα δείτε στο βίντεο. Όπως πάντα, όλες οι κυκλοφορίες βρίσκονται στο gamer.gr στο μενού νέες κυκλοφορίες. Σε κάθε βίντεο που ανεβάζουμε την πρώτη του μήνα, αναφερόμαστε στις σημαντικότερες κυκλοφορίες που ξεχωρίσαμε. Επομένως, για να δείτε όλες τις κυκλοφορίες, ακολουθήστε το παρακάτω link. Στο τέλος του βίντεο ακολουθεί όπως πάντα και διαγωνισμός και σήμερα σας έχουμε κάτι special. Ξεκινάμε με την κυκλοφορία της 1ης Ιουλίου, το Star Ocean Integrity and Faithlessness. Ένα action RPG από την Tri-Ace, το οποίο θα ελέγχετε το ένα από τα 7 μέλη του πάρτι σας με δυνατότητα εναλλαγής χαρακτήρων. Το σύστημα μάχης θα είναι real-time, με χαρακτηριστικά από τα προηγούμενα μέλη της σειράς, όπως τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντικείμενα. Το AI των εχθρών θα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ενώ επανέρχεται και το σύστημα των private actions, βάσει του οποίου η ιστορία αποφασίζει για το ποια μέλη του πάρτι θα έχουν αλληλεπίδραση στα quest που θα συναντήσετε. Συνεχίζουμε για τους lovers των Mech Wars. Έχουμε το Hokken για PS4 και Xbox One. Έχει ήδη κυκλοφορήσει για PC πριν κάτι χρονάκια και μας άρεσε πάρα μα πάρα πολύ, γιατί είναι γρήγορο. Μπορούμε να κάνουμε hover με τα mech μας, δηλαδή δεν είναι κάτι τεράστια ρομπότ τα οποία δεν κινούνται. Είναι αρκετά ευκίνητα. Έχει γραφτεί ήδη preview στο gamer.gr και τώρα θα συνεχίσουμε και με το review με το game. Το PlayStation 4 την 1η Ιουλίου θα έχει άλλη μια πολύ σημαντική κυκλοφορία που είναι το The Banner Saga 2, το οποίο θα κυκλοφορήσει 5 του μήνα επίσης, να πούμε και για Xbox One. Έχει ήδη γραφτεί review στο gamer.gr από τον Σωτήρη Τζιτζάκη για την έκδοση για PC και τώρα το βλέπουμε και στις Next Gen consoles. Πάμε στις 5 Ιουλίου που έχουμε το Fury για PS4. Το οποίο είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον game. Είναι third person action slasher, shooter. Είναι λίγο περίεργο να το προσδιορίσουμε γιατί ο πρωταγωνιστής έχει δύο όπλα και πυροβολάει και μπορεί να σκοτώσει ανθρώπους με τα σπαθιά τους. Τώρα, το πιο σημαντικό και ο λόγος για τον οποίο έχει πάρει αυτό το λίγο hype το Fury είναι ο δημιουργός της μουσικής, ο οποίος είναι ο Carpenter Brut. Ο συγκεκριμένος έχει γράψει πάρα πολλά soundtracks, ο συνθέτης, και τώρα που θα πάρει μέρος στο Fury πιστεύω ότι θα δέσει πολύ καλά η μουσική με το gameplay και το fast-paced κομμάτι του παιχνιδιού. Στις 7 Ιουλίου έχουμε το Inside από τους δημιουργούς του Limbo, από την Playdead. Το Limbo ήταν ένα γνωστό 2D platform ασπρόμαυρο, που όμως άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, ήταν puzzle platform, χάρη στην ωραία ατμόσφαιρά του. Το Inside θα ακολουθεί τα ίδια πρότυπα, θα είναι έγχρωμο πλέον, εξελίσσεται η Playdead. Το είδαμε και στην E3 έτσι κι αλλιώς. Το είδαμε στην E3, το σχολιάσαμε και στην τελευταία εκπομπή Users για την πρώτη μας σεζόν, τηλεοπτική εκπομπή Users εννοούμε. Και αναμένεται με ανυπομονησία για PC και Xbox One, με ορισμένες ημέρες διαφορά στην κυκλοφορία. Σε αυτό πάλι θα ελέγχεται έναν ήρωα, ο οποίος δεν έχει όπλα και προσπαθεί να αποδράσει από μια εγκατάσταση όπου κρατείται. Και υπάρχουν γρίφοι με τους οποίους αλληλεπιδράτε με το περιβάλλον. Αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι, στο οποίο θα γραφτεί σύντομα review στο Game.gr. Και αυτό που μου άρεσε εδώ είναι ότι είπες ότι δεν θα έχει καθόλου όπλα και απλώς θα πρέπει χωρίς καθόλου βία να λύσετε γρίφους και να ξεφύγετε από ένα δωμάτιο. Στις 8 Ιουλίου έχουμε το Carmageddon Max Damage, ένα expansion του ομώνυμου Splatter Racing, για το οποίο έχω ήδη γράψει review στο Game.gr. 12 Ιουλίου συνεχίζουμε με το Song of the Deep από την Insomniac Games, δημιουργός του Ratchet & Clank και άλλων πολλών παιχνιδιών. Τώρα το Song of the Deep θα είναι ένα 2D platform shooter όπου θα έχετε ένα διαστημόπλιο κάτω στο βυθό της θάλασσας και θα πρέπει φυσικά να πυροβολήσετε και να βρείτε το δρόμο σας έξω από αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θα έχει permadeath και ότι η δυσκολία θα είναι μεγάλη. Είναι Metroidvania, το πούμε αυτό, μην παρεξηγηθεί ο Παντελής και δεν μας μιλήσει για κανένα μήνα. Παντελή. Και βασικά σε αντίθεση με τα άλλα project της Insomniac Games, αυτό είναι πιο low budget. Την ίδια ημέρα έχουμε το Ghostbusters για PC, PS4 και Xbox One. Θα αναπτυχθεί από την άγνωστη σε όλους μας, Fireforge Games, με publisher την Activision και θα υποστηρίζει co-op έως και 4 παιχτών, όπου ελέγχεται την ομώνυμη ομάδα κυνηγών φαντασμάτων. Ξέρετε τώρα, παιχνίδι βασισμένο σε ταινία, άρα αντιλαμβάνεστε πόσο fail μπορεί να είναι, όπως στις περισσότερες περιπτώσεις. Συνεχίζουμε με το Necropolis για PC, PS4 και Xbox One. Είναι ένα game το οποίο είναι dungeon crawler, action RPG, έχει διάφορα στοιχεία μέσα, όπου είστε σε ένα λαβύρινθο και θα πρέπει να βρείτε τον δρόμο σας έξω από το λαβύρινθο. Εν τω μεταξύ θα έχει μόνο boss fights, καθόλου mobs και τα σχετικά, μόνο boss fights και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Το σύστημα μάχης θα έχει να κάνει με timed attacks περισσότερο και πολλοί λένε ότι θα είναι τόσο δύσκολο που το λένε και ένα Dark Souls. Δηλαδή το παρομοιάζουν με αυτό που, ίσως και να είναι λάθος, θα το δούμε όπως και να έχει. Στις 15 Ιουλίου έχουμε το Monster Hunter Generations για 3DS, ένα action RPG από την Capcom που ακολουθεί τα πρότυπα της σειράς, καθώς θα πρέπει να κυνηγήσετε επικίνδυνα πλάσματα. Τα ability σας εξαρτώνται από τα όπλα και το είδος του armor που φοράτε κάθε φορά,
ενώ η συγκεκριμένη έκδοση συμπεριλαμβάνει τα 14 είδη όπλων από το Monster Hunter 4 Ultimate, δηλαδή σπαθιά, hammers, τόξα, πιστόλια και λόγχες. Κάθε όπλο έχει διαφορετικό set κινήσεων και abilities, ενώ ο ήρωάς μας αποκτά νέες ειδικές κινήσεις, τα Hunting Arts, τα οποία να πληρώνονται εν καιρό και χρησιμοποιούνται μέσα στη μάχη. Την ίδια ημέρα έχουμε το Obliteracers για PS4 και Xbox One. Έχει ήδη κυκλοφορήσει για PC, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία και ο λόγος είναι ότι μπορούν μέχρι και 16 παίκτες να παίξουν racing στην ίδια οθόνη. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό, έτσι. Γι' αυτό είναι πλάκα, γιατί στην ουσία θεωρείται party game, παρόλο που είναι racing. Έχει διάφορα όπλα για να ρίξετε τους άλλους αντιπάλους και δεν μετράει το ποιος ξεκίνησε πρώτος, είχε το head start ή το πήγε πιο καλά μετά. Μετράει ποιος έχει τα καλύτερα όπλα και ποιος στοχεύει καλύτερα. 18 Ιουλίου κυκλοφορεί το Fahrenheit ή αλλιώς Indigo Prophecy, ανάλογα με την Ήπειρο, όπου είχε λανσαριστεί τότε το γνωστό adventure της Quantic Dream, ιστορικής γαλλικής εταιρείας ανάπτυξης των Heavy Rain, Beyond the Souls κτλ. Το Fahrenheit έρχεται για πρώτη φορά σε PS4 σε μια έτσι, HD έκδοση, οπότε όσοι το είχατε παίξει για PC παλιότερα, ίσως να ενδιαφέρεστε να το αγοράσετε για PS4. 19 Ιουλίου έχουμε το ARK Survival of the Fittest. Σε αντίθεση με το ARK Survival Evolved, το συγκεκριμένο θα είναι free to play, υποστηρίζει έως και 72 παίχτες σε official server ή έως 200 παίχτες σε unofficial. Στα του gameplay θα δημιουργείτε φυλές ενός έως 6 παιχτών με στόχο να δώσετε μάχες σε αρένες με άλλες φυλές αλλά και δεινοσαύρους. Δεν πρόκειται για την τελική έκδοση του ARK Survival Evolved, αλλά σε μια πρώιμη έκδοση η οποία τεστάρεται και φυσικά είναι free, γιατί είναι ένα καλό teaser, ένα καλό τυράκι για όσους ευελπιστούν να αγοράσουν την τελική έκδοση. Εμάς μας την έδωσε δωρεάν η Kingwin.net και την ευχαριστούμε και θα παίξουμε σύντομα το ARK σε μελλοντικό βιντεάκι. Στο τέλος λοιπόν, μόνο μία φυλή θα μένει όρθια στην αρένα και γενικώς το ARK Survival of the Fittest, που έχει αυτά τα συγκεκριμένα modes σε αντίθεση με την τελική έκδοση, θα έχει 30 ζώα της παλαιολιθικής εποχής, τα οποία θα μπορείτε να εξημερώσετε και να καβαλήσετε συμμετέχοντας σε 4 multiplayer modes, 1v1, 2v2, 4v4 και 6v6, καθώς και έκτακτα events τα οποία θα δημιουργούν οι developers. Την ίδια ημέρα έχουμε και το I Am Setsuna, της Tokyo RPG Factory και της Square Enix. Ένα JRPG στο οποίο ελέγχεται μια ομάδα χαρακτήρων χρησιμοποιώντας top-down κάμερα. Θα συνομιλήσετε με NPC για να αποκαλύψετε στοιχεία για την πλοκή του σεναρίου, ενώ το σύστημα μάχης θα βασιστεί στο Active Time Battle System της σειράς Final Fantasy, ώστε μετά από κάθε ενέργειά σας η μπάρα θα πρέπει να αναπληρωθεί με χρυσό του να επαναλάβετε την αντίστοιχη κίνηση. Η πλοκή σας βρίσκει σε ένα καταλελειμμένο χιονισμένο νησί, στο οποίο έχουν εισβάλει δαίμονες τους οποίους πρέπει να εξολοθρεύσετε. Στις 21 Ιουλίου, ο λόγος που μιλάω για 3 συνεχόμενα games στη σειρά είναι ότι κυκλοφορεί άλλο ένα παιχνίδι το οποίο την πρώτη έκδοση την είχα κάψει, είναι το Pac-Man 256. Και αναφέρεται στην kill screen που υπήρχε στο level 256 του Pac-Man, για όσοι το γνωρίζουν. Στο level 256 του Pac-Man, το οποίο όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και εμείς φυσικά δεν έχουν φτάσει, μιλάμε ότι έχουν φτάσει ελάχιστα άτομα στον κόσμο, θέλει απίστευτο και αδιανόητο skill. Στο level 256 του Pac-Man, η οθόνη έσπαγε στα δύο μέρη και το δεξιά μέρος γέμιζε διάφορα bytes, ας πούμε, και στην ουσία ο κώδικας έσπαγε εκεί. Ήταν κλασικό πρόβλημα των παιχνιδιών της εποχής, ειδικά της Namco. Εδώ λοιπόν το Pac-Man 256 θα έχει αυτό το σπασμένο κώδικα, την kill screen στην ουσία που έχανες, στο κάτω μέρος της οθόνης και δεν θα πρέπει με τίποτα να πας από εκεί, γιατί θα πετύχεις το συγκεκριμένο glitch. Το Pac-Man 256 θα κυκλοφορήσει για Android, iOS και Kindle συσκευές, τις οποίες δεν νομίζω να υπάρχει επίσης κανείς που βλέπει αυτό το βίντεο που να τσέξει την κατοχή του. Και σε αυτό θα παίζετε ελέγχοντας το Pac-Man στην προσπάθειά σου να φάτε όλες τις τελείες της οθόνης, να αποφύγετε τα φαντάσματα και ταυτόχρονα το συγκεκριμένο glitch. Και τέλος, στις 26 Ιουλίου έχουμε το Obduction για PC, είναι από την Cyan Worlds, δημιουργό του Riven και του Myst. Το Obduction θεωρείται πνευματικός απόγονος του Myst. Τώρα τι γίνεται, εκεί που ήσασταν ωραία και καλά, έρχονται και σας απαγάγουν εξωγήινοι. Αυτό που λέμε και για πλάκα πολλές φορές, τώρα συμβαίνει, παιδιά. Στα αλήθεια. Ναι, σας πάνε στον πλανήτη τους που είναι εξωγήινος, αλλά μοιάζει με ανθρώπινο και απλώς θα πρέπει λύνοντας γρίφους να φύγετε από εκεί και να γυρίσετε πίσω στη γη. Μην το κάνετε, για μένα μείνετε εκεί πέρα. Καλύτερα το γη. Στο παιχνίδι, στην πραγματικότητα. Πραγματικότητα. Αν σας απαγάγουν εξωγήινοι, μείνετε στον πλανήτη. Λοιπόν, το δώρο του μήνα, παιδιά, είναι το Blast Ocelot της Ozone. Ένα επικό headset αφιερωμένο στον Ocelot, τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Ναι. Ναι. Στο γνωστό πρωταθλητή των eSports Ocelot, είναι το headset του, το οποίο έφτιαξε συνεργασία με την Ozone. Το έχουμε ήδη παρουσιάσει στο Gamer.gr και ένας τυχερός από εσάς θα το αποκτήσει. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Κάντε subscribe στο κανάλι του Gamer.gr στο YouTube, like και share αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο με το username σας στο Gamer.gr. Ο λόγος που ζητάμε σχόλιο με το username σας στο Gamer.gr είναι γιατί θα πρέπει να σας ειδοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Να ειδοποιήσουμε τον τυχερό νικητή.
Και κάνοντας εγγραφή στο GameOR.gr, έχουμε το email σας, άρα σας ειδοποιούμε. Αυτός είναι και ο λόγος που ζητάμε πάντα το username σας στο GameOR.gr. Πέρα από το username σας, πείτε μας δίπλα και ποια games του Ιουλίου θέλετε να παίξετε ή αν δεν σας αρέσει κάποια από τα games του Ιουλίου, γιατί είναι λίγα, ποια μελλοντικά games θέλετε να παίξετε, αυτά που θα βγουν, ας πούμε, φέτος. Αυτό. Ή αν θα μένατε σε αυτόν τον εξωγήινο πλανήτη, θα φεύγετε. Όχι, πλάκα. Μην το γράψετε αυτό, νομίζω παρατράβηξε αυτή η πλάκα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι, συνέχεια του καλοκαιριού. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Ιούλιο. Καλό μήνα σε όλους, παιδιά. Καλά μπανάκια. Keep gaming, πάντα. Και εμείς τα λέμε με live stream κάθε Τετάρτη 10 με 12, αν έχει γύρω κάθε Τετάρτη μεσάνυχτα. Do it yourself live stream, στο οποίο επιλέγετε στο forum του gamer.gr το game που θέλετε να παίξουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, άμα θέλετε να μας υποστηρίξετε. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια. Yeah. Το παλεύει. Εντάξει, μπαίνει και λίγο από το χορταράκι. Στο τέλος, άμεσα στις 45 μου, θα λέω, παιδιά, 500.000, πάω για Q&A. Με ρωτήσετε για τις συντάξεις, παίρνω. Βρε, έλα μέσα. Όχι, το φάγα. Πω, φίλε, πώς έζησα από αυτό.